Χριστέ του φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόστον και κατεύθυνουν τα διαβήματα ημών. Προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τον Αβάησα Άκτον Σύρο, τα ασκητικά του, και βρισκόμαστε στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο, σύμφωνα με την αναδιαταγμένη ύλη που έχει επιμεληθεί ο πατήρ Δαμασκηνός Αγιορείτης. Το κεφάλαιο έχει τίτλο «Περί γνώσεως, πίστεως, ελπίδος, προνοίας, δικαιοσύνης και αγάπης του Θεού». Και πρώτα-πρώτα «Περί γνώσεως και πίστεως». Και είχαμε πει, για να θυμηθούμε λίγο, ότι οι γνώσεις, λέει ο Άγιος, είναι δόσεις, είναι δόσιμο παρά Θεού, είναι δώρο του Θεού, τη φύση των λογικών, η οποία έχει δοθεί σε εμάς τα λογικά όντα, η οποία εξ αρχής της πλάσεως αυτών εδόθη. Και είναι απλή και ου μερίζεται τη αυτής φύση, δεν διαιρείται, δεν κόβεται ως προς τη φύση της, όπως ουδέ του ηλίου το φως, όπως δεν μπορεί να διαμεριστεί και το φως του ηλιού να κοπεί, και κατά την εργασία αυτής κτάται αλλοιώσεις και μερισμούς, και κατά τα αποτελέσματα, κατά τις ενέργειές της, αυτή η γνώση του Θεού έχει αλλοιώσεις και διαμερισμούς. Και πολύ ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους την τιμή με την διπλή μάθηση, τη διπλή γνώση που εχάρισε σε αυτούς, και από παντού τους άνοιξε την κεκλεισμένη θύρα για να μπουν στην σωτηριώδη επίγνωση, για να γνωρίσουν αυτό που χρειάζεται για τη σωτηρία τους. Τους άνοιξε θύρα για να εισέλθουν στην πνευματική γνώση. «Θέλεις δε μάρτυρα πιστών αυτό που σου λέω? Εσύ έλα στον εαυτό σου και δεν θα χαθείς. Εάν θέλεις και εξωτερικά να το γνωρίσεις αυτό, έχεις άλλο δάσκαλο και μάρτυρα που σε οδηγεί απλανώς στην οδό της αληθείας». Έχουμε λοιπόν μια διπλή μάθηση, μια διπλή διδαχή, μια γνώση, την γνώση την πνευματική, τη γνώση του Θεού, η οποία έχει δύο πηγές. Και η μία πηγή είναι η φυσική, λέει ο πατήρ Νικηφόρος Θεοτόκης, της διπλής μαθήσεως είναι «Ο Θεός της ανθρώπης εχαρίσετο, ημέν φυσική εστίν, η δε επίκτητος». Φυσική μάθηση είναι αυτή που δίνεται από τον Θεό στους ανθρώπους. Είναι ο νόμος που έχει φτέψει ο Θεός στον άνθρωπο, δια του οποίου τα ποιήματα του Θεού νοούνται σε εμείς, τα αόρατα αυτού την αίδιο δύναμη και θεότητα καθορόμενη. Είναι η λεγόμενη φυσική θεωρία. Ο άνθρωπος, βλέποντας τα δημιουργήματα του Θεού, τα ποιήματα του Θεού, και κατανοώντας αυτά σωστά, δεν τα βλέπει δηλαδή ως αυθύπαρκτα, τίποτε δεν έρχεται από το μηδέν στο είναι, στην ύπαρξη από μόνο του. Σίγουρα υπάρχει κάποιος που το δημιούργησε.
ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, ένας ορθολογιστής σωστός, βλέποντας όλη αυτή την κτήση, όλα αυτά τα υπέροχα, το σύμπαν, τα αστέρια, τη γη μας, τα δάση, τα βουνά, τα νερά, όλα αυτά τα σύννεφα, όλα αυτά, οπωσδήποτε ένας λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, σωστός ορθολογιστής, θα πρέπει να πει ότι όλα αυτά έχουν φτιαχτεί από κάποιον, ο οποίος θα είναι απείρως δυνατότερος, σοφότερος και ωραιότερος και τελειότερος από αυτά, τα δημιουργήματά του. Είναι λογικότατο αυτό. Και έτσι διαμέσου των κτισμάτων, των ορατών, τα αόρατα αυτού, όπως λέει ο Απόστολος στην πρώτη προς Ρωμαίους, την αίδιον δύναμη και θεότητα καθορώμεν. Καθά περέφει ο Θείος Απόστολος. Έτσι έχουμε μια πηγή μαθήσεως που μας οδηγεί στην θεογνωσία, στη γνώση του Θεού, η οποία πηγή αυτή λέγεται φυσική θεωρία. Ο άνθρωπος βλέπει τη φύση, την κτήση, το σύμπαν ολόκληρο και διαμέσου αυτού του σύμπαντος, βλέποντας την ωραιότητα, βλέποντας τη δύναμη που είναι και κρυμμένη μέσα στα κτίσματα, βλέποντας τη σοφία που είναι κρυμμένη, την τέχνη με την οποία έχουν φτιαχτεί αυτά, τι κάνει, και το κάλος βέβαια, την ωραιότητα, ανάγεται αντιστοίχως στην μεγαλοσύνη, στην παντοδυναμία, στην πανωραιότητα και στην πανσοφία του Δημιουργού, του Θεού. Τα όρατα αυτού την αίδιον δύναμη και θεότητα καθορώμεν. Και πιο κάτω λέγει ο Θεότατος Πατήρ, το Άγιο Συμποσημείωση, ο Πατήρ Δαμασκηνός, είναι παράθεση από τον Νικηφόρο το Θεοτό και αυτό που διαβάζουμε. Λέει λοιπόν ο Άγιος Αββάς Ισαάκ, «Ο υποθεού δοθείς εν πρώτης φυσικός νόμος του ανθρώπου, η θεωρία εστί των κτισμάτων αυτού. Ο πρώτος φυσικός νόμος που δόθηκε στον άνθρωπο είναι η θεωρία των κτισμάτων του. Βλέποντας την κτήση, τα δημιουργήματα, ο άνθρωπος παίρνει τον πρώτο, δέχεται τον πρώτο φυσικό νόμο που δόθηκε από τον Θεό. Και από αυτή τη μάθηση και ο πρωτόπλαστος και όλοι οι πρώτου νόμου προπάτορες, οδηγούμενοι, εγνώριζαν τον αληθινό Θεό και την προσκύνηση και την λατρεία προσφέραν σε Αυτόν. Όταν λοιπόν σε Αυτόν τις έλθει, όταν κανείς έλθει στον εαυτό του, αφού απομακρύνει τον εαυτό του από τη σύγχυση των παθών και το σκοτάδι των παθών, δεν χρειάζεται κανένα άλλο δάσκαλο. Βλέποντας την κτήση, τη δημιουργία, ανάγεται στο Δημιουργό. Και γάρα αυτή η μάκρυση εκ των παθών και στροφή σε Αυτόν και η συνακόλουθος μάθησης, δηλαδή η θεωρία των κτισμάτων του Θεού, διευθύνει Αυτόν προς τη σωτηρία, την ισότητα και τους όρους και νόμους με τους οποίους συνέχονται τα πάντα και διοικούνται. Ία χειραγωγός της επιδεικνύουσα και λειτουργεί σαν ένας χειραγωγός. Μας παίρνει από το χέρι η δημιουργία και μας δείχνει όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στη φύση, στην κτήση. Και αναγόμαστε διαμέσου αυτής της φυσικής θεωρίας στην σωτηριώδη γνώση, στη γνώση για τη σωτηρία μας και μαθαίνουμε την ισότητα, τους όρους, τους νόμους με τους οποίους συνέχονται και διοικούνται τα πάντα. Αυτή είναι λοιπόν η φυσική μάθηση, η πρώτη μάθηση. Η άλλη, η επίκτητος, η δεύτερη, είναι ο γραπτός νόμος, ο οποίος μετά την αδαμιαίαν παράβαση προσθεθείς είναι τον υπό της αμαρτίας νεκροθέντα φυσικών νόμων αναζωοποιήσει. Έρχεται μετά ο γραπτός νόμος του Θεού για να αναζωοποιήσει τον νόμο τον πρώτο, τον φυσικό, ο οποίος είχε νεκρωθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Είχαμε ξεχάσει λοιπόν τη φυσική θεωρία και αντί να αναγόμεθα
διαμέσου των κτισμάτων στον κτίστη, τι κάναμε, λατρέψαμε τα κτίσματα και είχαμε γίνει δολολάτρες. Και έρχεται τώρα ο Θεός με το γραπτό του νόμο που δίνει στο Μωυσή, καταρχάς ο γραπτός νόμος, και μετά βεβαίως το Ιερό Ευαγγέλιο, ακόμα περισσότερο, για να μας αναζωογονήσει, να μας αναζωογονήσει, να μας επαναφέρει ο Κύριος και Θεός μας εις την αληθινή πνευματική γνώση. Και να μην κάνουμε Θεό τα κτίσματα, όπως δυστυχώς είχαμε καταντήσει, τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, τα βουνά, τα ποτάμια. Ο Νείλος, για παράδειγμα, στους Αιγυπτίους ήταν Θεός. Ο Νείλος, το νερό, το ποτάμι, αν είναι δυνατόν. Κι όμως, ακόμα και τα σκαθάρια και τα έντομα, σε τι εξευτελισμό είχε πέσει ο άνθρωπος. Γιατί ακριβώς έχασε τον πρώτο φυσικό νόμο, την πρώτη φυσική μάθηση, τη θεωρία των κτισμάτων και κατέπεσε στη λατρεία των κτισμάτων. Και έρχεται ο γραπτός νόμος λοιπόν για να μας αναζωπήσει. Και ούτως εστίν ο έτερος διδάσκαλος και μάρτης, ο οδηγών απλανός προς την οδόν της αληθείας. Λέει ο μακάριος Νικηφόρος ο Θεοτόκης, ο οποίος εξέδωσε τα ασκητικά του Βαϊσάκ. «Ειν γάρε πήγαγε πλάνιν τη φύση η αμαρτία, ταύτην αποκρουόμεθα τη τούτου οδηγία». Και έτσι αυτή την πλάνη που έβαλε μέσα στην ανθρώπινη φύση η αμαρτία, αυτή την αποκρούμε, την αποφεύγουμε και γλιτώνουμε από αυτή με την οδηγία του γραπτού πλέον νόμου. Χρειάζεται επομένως να μελετούμε το γραπτό νόμο, το νόμο του Θεού, τις Άγιες Γραφές, το Ιερό Ευαγγέλιο. Και εδώ συμπληρώνει και ο πατήρ Δαμασκηνός και λέει ότι ίσως εννοεί ο Όσιος, και το αφήνει στη συνέχεια να εννοηθεί, ότι η μία μάθηση η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην σωτηριώδη επίγνωση, στην επίγνωση του Θεού, πρώτο είναι ο φυσικός νόμος της συνειδήσεως, ο οποίος μπήκε στον άνθρωπο από τον Θεό. Είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Και ο οποίος, αυτός νόμος συνειδήσεως, ο φυσικός νόμος δηλαδή της διακρίσεως του καλού και του κακού, που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο, αυτός είναι η πρώτη μάθηση που μας οδηγεί στη σωτηρία, εάν βεβαίως υπακούμε στη συνείδησή μας και μας οδηγεί στην επίγνωση της αληθείας, δηλαδή του Θεού. Η δεύτερη μάθηση, ο άλλος δάσκαλος, η οποία και αυτή οδηγεί τον άνθρωπο στην επίγνωση του Θεού, είναι αυτό που είπαμε, η φυσική και νοητή θεωρία των κτισμάτων του Θεού. Διαμέσου της κτίσεως, της δημιουργίας, αναγόμεθα στον κτίστη, στον δημιουργό. Γιατί θεωρών ο άνθρωπος τα κτίσματα, κατανοεί την ύπαρξη και ισχύ του δημιουργού και θαυμάζει. Επειδή όμως τα χάσαμε αυτά ή τα καταπατήσαμε, τη συνείδησή μας την καταπατήσαμε ή και τη διαστρέψαμε και επίσης χάσαμε και τη φυσική θεωρία, δεν βλέπουμε σωστά την κτίση, έρχεται να μας βοηθήσει ο Θεός με το γραπτό του νόμου. Ας γυρίσουμε πάλι στο κείμενο. Ο υποθεού δοθείς εν πρώτης φυσικός νόμος λοιπόν, το ανθρώπο η θεωρία των κτισμάτων αυτού. Ο δε διαγραμμάτων νόμος μετά την παράβαση προσετέθη. Πριν πέσουν οι πρωτόπλαστοι, είχανε τον φυσικό νόμο, τη θεωρία των κτισμάτων. Ήταν μέσα στον παράδεισο και βλέπανε τα ωραία του Θεού, τα δημιουργήματα και κοινωνούσαν με τον Κύριο και Δημιουργό τους, έχοντας αυτή την θεία γνώση, τη θεία μάθηση. Έπεσαν όμως, έχασαν αυτή την πρώτη μάθηση, τη φυσική θεωρία, και πλέον μας δίδεται ο διαγραμμάτων νόμος. Ο νόμος
ο οποίος είναι γραμμένος πλέον, ο νόμος του Θεού. Και πάνω σε αυτό τώρα έχει ένα ωραίο σχόλιο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει μία αναφορά στο πώς θα έπρεπε να είμαστε και πώς είμαστε. Και λέει, έπρεπε βέβαια εμείς, είναι η πρώτη του ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εις το υπόμνημα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Έχει πάρα πολλές ομιλίες, όπου υπομνηματίζει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και η πρώτη του ομιλία αρχίζει ως εξής. Έπρεπε, λέει βέβαια εμείς, να μην έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια των γραμμάτων, του γραπτού νόμου δηλαδή, αλλά να παρουσιάζουμε τόσο καθαρό βίο, ώστε η χάρη του Πνεύματος να λαμβάνει την θέση βιβλίων για τα σπιχάς μας, όπως συνέβαινε με τους πρωτόπλατους τους πριν από την πτώση. Είχανε καθαρότητα, γι' αυτό και η χάρη του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τους δίδασκε. Και από την άλλη, είχαν και τη σωστή φυσική θεωρία των κτισμάτων. Θα έπρεπε και εμείς, λέει, να έχουμε τόση καθαρότητα, αφού πλέον με το βάφτισμά μας ανακαινιζόμαστε και παίρνουμε αυτή την χάρη που είχαν και οι πρωτόπλαστοι πριν την πτώση. Αυτό που η Αγία Γραφή το ονομάζει εμφύσιμα του Θεού. Αυτό το εμφύσιμα δεν είναι η ψυχή, όπως λένε κάποιοι λανθασμένα. Η ψυχή είχε ο Αδάμ, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή, «Εγένε το λέει ο Αδάμ, εις ψυχήν ζώσαν με το εμφύσιμα του Θεού». Όχι εις ψυχήν, ψυχή είχε, αλλά δεν είχε ζωντανή ψυχή. Πότε η ψυχή ήταν ζωντανή, έγινε ζωντανή, όταν ο Θεός λέει «ενεφύσισεν εις αυτόν». Τι του ανεφύσισε, το Πνεύμα του, το Πνεύμα του Άγιο. Έτσι το ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Και αυτή είναι η σωστή ερμηνεία. Και η ψυχή του πλέον έγινε πνευματοφόρος, θεοφόρος. Ο άνθρωπος έγινε θεοφόρος. Είχε την άκτιστη χάρη του Θεού, του Τριαδικού Θεού, η οποία ονομάζεται Άγιο Πνεύμα. Αυτή η χάρη λοιπόν τον εδίδασκε όσο ήταν καθαρός, δεν είχε αμαρτήσει. Αυτή τη χάρη παίρνουμε κι εμείς όταν βαφτιζόμαστε, ανακαινιζόμαστε και παίρνουμε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που χάσαμε με την πτώση των πρωτοπλάστων. Θα έπρεπε λοιπόν, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, να είχαμε τέτοια καθαρότητα ώστε να διδασκόμαστε από αυτή τη χάρη που μας έδωσε ο Θεός πάλι δωρεάν κατά το βάπτισμά μας. Και η χάρη να παίρνει τη θέση βιβλίων για τις ψυχές μας. Τη χάρη αντί βιβλίων γίνεστε τις ημετέρες ψυχές. Και όπως λέει, αυτά έχουν γραφεί με μελάνι τα βιβλία, έτσι και οι καρδιές μας να έχουν γραφεί με το Πνεύμα, με το Άγιο Πνεύμα. Αφού όμως διακρουσάμεθα τη χάρη, την αποβάλαμε τη χάρη, την μολύναμε τη χάρη του βαπτίσματος, το μολύναμε το βάπτισμά μας, τουλάχιστον, λέει ο Άγιος, ας αποδεχθούμε το δεύτερο ταξίδι. Ας πασόμεθα τον δεύτερον πλούν. Είναι, θα λέγαμε, μια παρεμιώδης έκφραση. Αυτό που λένε σήμερα το plan B, το δεύτερο σχέδιο. Τουλάχιστον να πάμε με άλλο δρόμο για να βρούμε τη γνώση, την σωτηριώδη. Και αυτός είναι, και αυτή ο δεύτερος πλούς είναι οι Άγιες Γραφές, ο γραμμένος λόγος του Θεού. Ότι το πρώτον ήταν καλύτερο, δηλαδή να είχαμε καθαρότητα και να έγραφε το Πνεύμα του Άγιο μέσα στην καρδιά μας το νόμο του, αυτό μας το φανέρωσε ο Θεός, ότι θα ήταν το καλύτερο αυτό, με όσα είπε και με όσα έκαμε. Διότι και με τον Νόε και τον Αβραάμ και τους απογόνους εκείνου και με τον Ιώβ και με τον Μωυσή ακόμα, πριν ο Μωυσής πάρει το γραπτό νόμο, όλοι αυτοί ήταν πρώτοι του γραπτού νόμου. Αυτοί όλοι λοιπόν επικοινωνούσαν με τον Θεό. Πώς? Όχι με γράμματα. Ο Θεός δεν επικοινωνούσε με γράμματα, αλλά ο ίδιος αυτοπροσώπος επικοινωνούσε μαζί τους. Πρόσωπο προς πρόσωπο. Γιατί?
επειδή έβρισκε το νου τους καθαρό. Όταν όμως όλος ο Ιουδαϊκός λαός έπεσε στον πυθμένα κυριολεκτικά της κακίας, τότε πλέον χρησιμοποιούνται τα γράμματα και οι πλάκες και η υπενθύμηση που αυτά παρέχουν. Βλέπετε, όταν πέσει ο άνθρωπος στην αμαρτία, χάνεται η καθαρότητα, τότε για να επανέλθει ο άνθρωπος στη σωστή γνώση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το γραπτό νόμο. Αυτό όχι μόνο στους Αγίους της Παλαιάς, αλλά το βλέπει κανείς να γίνεται και στους Αγίους της Καινής. Ακόμα και στους Αποστόλους. Δεν έδωσε τίποτε γραπτό ο Θεός, αλλά υποσχέθηκε ότι θα δώσει σε αυτούς τη χάρη του Πνεύματος και όχι γραπτά. Και λέγει, «Εκείνος γαρ αναμνήσει ημάς ταύτα». Θα σας δώσω τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτός ο Παράκλητος θα σας τα θυμίσει όλα αυτά. Δεν τους έδωσε κείμενα. Πάρτε να έχετε βιβλία να τα θυμάστε αυτά που σας λέω να τα διαβάσετε και να τα θυμάστε, να τα διαβάσετε και να τα θυμάστε. Τους είπε, θα σας τα γράψω, θα σας δώσω τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτός ο Παράκλητος θα σας τα θυμίζει. Και για να εννοήσεις ότι αυτό ήταν πολύ καλύτερο, άκουσε τι λέγει με το στόμα του προφήτου Ιερεμίου. «Διαθύσομαι ημερθήκην καινήν, διδούς νόμους μου αυτών και επί καρδίας γράψω αυτούς και έσονται πάντες διδακτή Θεού». Θα κάνω μια συμφωνία καινούρια, λέει, μαζί τους. Θα τους δώσω νόμους στη διάνοιά τους και στις καρδιές τους θα γράψω αυτούς τους νόμους. Διδακτή Θεού, θα είναι διδαγμένοι από εμένα, από το Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να δείξει αυτή την υπεροχή, ότι είναι πολύ ανώτερο, δηλαδή, να γράφει χάρις τον νόμο του Θεού στις καρδιές μας και όχι σε χαρτιά ή σε πλάκες, έλεγε, «Ελάβαμε νόμους ένας πλάκας, αλ εις τας σαρκίνας πλάκας της καρδίας». Λέει στην Δευτέρα προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. «Ουκ εν πλαξί λιθίνες, αλ εν πλαξί καρδίας σαρκίνες». Επειδή όμως με το πέρασμα του καιρού άλλη εξαιτίας αλλαγής πεποιθήσεων, άλλη λόγω τρόπου ζωής, χρειάστηκε πάλι η υπόμνηση με γράμματα. Ενώ οι πρώτοι άνθρωποι, είπαμε ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ, ακόμα και ο προφήτης Μωυσής, είχαν καθαρότητα και δεν χρειαζόντουσαν. Μετά όμως χρειαζόμαστε. «Άσου λοιπόν», λέει ο Ρωσόστομος, «πόσο μεγάλο κακό είναι εμείς που οφείλαμε να ζούμε βίο καθαρό, ώστε να μην έχουμε καμιά ανάγκη γραμμάτων, αλλά να προσφέρουμε στο πνεύμα αντί βιβλίων της καρδιάς μας, εμείς οι ίδιοι, αφού και ήρθαμε στην ανάγκη των γραμμάτων», σκέψου πόσο μεγάλο κακό είναι, ποιο, «το να μην χρησιμοποιούμε ορθώς ούτε αυτό το δεύτερο φάρμακο, δηλαδή τις Άγιες Γραφές, το γραπτό νόμο. Εμ θα έπρεπε να έχουμε τόση καθαρότητα που να μην χρειαζόμαστε γραπτά κείμενα, κι όμως εμείς χρειαζόμαστε να διαβάζουμε». Πόσο πιο μεγάλο κακό είναι αυτό. Γιατί αν ήταν η κατηγορία το να χρειαστούμε τα γράμματα και να μην σύρουμε σε εμάς τη χάρη του Πνεύματος, και όντως είναι κατηγορία, δεν θα έπρεπε να γινόταν έτσι. Θα έπρεπε να έχουμε τέτοια καθαρότητα που να μην χρειαζόμαστε βιβλία και γραπτά κείμενα. Αν αυτό είναι για μας και είναι, πολύ περισσότερο κατηγορία να περιφρονούμε και τα γραπτά κείμενα που μας έδωσε ο Θεός. Να μην θέλουμε να υποφεληθούμε ούτε από αυτή τη βοήθεια.
αλλά να περιφρονούμε τα γράμματα σαν να έχουν δοθεί χωρίς λόγο και σκοπό και να επισύρουμε τη δημορία μεγαλύτερη. Ο Θεός της Άγιας Γραφές για μας. Για να μην γίνει αυτό και έχουμε μεγαλύτερη τιμωρία δηλαδή λόγω της καταφρονήσεως των Θείων Γραφών, ας προσέχουμε με ακρίβεια στις γραφές και ας διδαχθούμε πώς δόθηκε ο Παλαιός Νόμος και έχουμε τον πρώτο νόμο που δόθηκε στο Μωυσή, στην Παλαιά Διαθήκη και το πλήρωμα, το συμπλήρωμα δηλαδή του νόμου που είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Πώς λοιπόν δόθηκε τότε ο νόμος εκείνος και πότε και πού? Ο Παλαιός Νόμος από την καταστροφή των Αιγυπτίων οι οποίοι πνιγήκαν μέσα στα νερά της Ερυθράς Θάλασσας. Έπειτα λοιπόν από την καταστροφή των Αιγυπτίων δόθηκε εις την έρημο ο νόμος, ο γραπτός, επάνω στο όρος Σινά, ενώ ανυψώνεται από το όρος καπνός και πυρ, ηχούσε εις άλπιγγα, εξεσπούσαν βροντές και αστραπές και ο Μωυσής ηθήρχετο μέσα εις τον γνώφον. Ο γνώφος, η αχλής, είναι το σημείο της παρουσίας του Θεού. Η λέξη γνώφος είναι δίπλα στην έννοια του φωτός και ουσιαστικά σημαίνει το πολύ φως. Αν δείτε την εικόνα της μεταμορφώσεως, έτσι το φως που βγαίνει από το σώμα του Χριστού μας έχει διαβαθμίσεις. Και αυτό που είναι ακριβώς δίπλα στο σώμα του είναι πολύ βαθύ μπλε προς το μαύρο, που θέλει να δείξει το πολύ φως. Αυτό το φως το πολύ που μοιάζει με σκοτάδι, όπως κανείς όταν κοιτάζει τον ήλιο, μαυρίζουν τα μάτια, δεν αντέχει το πολύ φως. Το ονομάζουμε γνώφο, το πολύ φως, το όπου εκεί υπάρχει έτσι φανερός ο Θεός και η παρουσία Του. Παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι έτσι στην Καινή Διαθήκη, όπως έγινε στο Σινά. Μέσα σε αστραπές, βροντές, ήχος άλπιγκος. Όχι έτσι. Δεν δόθηκε έτσι ο νόμος στην Καινή Διαθήκη. Ούτε στην έρημο δόθηκε, ούτε στο όρος, ούτε με καπνό και σκοτάδι, και δίελα, αλλά μέσα στο σπίτι, ενώ άρχιζε η μέρα και όλοι ήσαν καθισμένοι μαζί, συνέβησαν τα πάντα με πολλή ημερότητα. Για όσους έχουν ακαλλιέργητο λογική και είναι δυσάγωγοι, χρειάζεται κάποιο των αισθήσεων με την έρημο, το όρος, τον καπνό, τον ήχο της άλπιγκος και τα άλλα όμοια. Έτσι, γιατί ακόμα οι Εβραίοι ήταν ατελείς. Και κάτι αισθητό, να δουν με τα μάτια και να εντυπωσιαστούν και να πιστούν να δεχτούν τον νόμο του Θεού και να τον εφαρμόσουν. Γι' αυτό δίνεται σε ένα, θα λέγαμε, υποβλητικό τόπο, στην έρημο, με έναν υποβλητικότατο τρόπο, με καπνούς, στο όρος, με ήχος άλπιγκος, με αστραπές. Έδειχνε ο Θεός την παρουσία Του, την παντοδυναμία Του. Για τους προχωρημένους όμως και επιθύνιους, αν έχουν υπερνικήσει τη δύναμη του σώματος, δεν υπάρχει ανάγκη κανενός από αυτά. Το Άγιο μέσα στο δωμάτιο μιλάει για την Πεντηκοστή και έρχεται αθόρυβα και φανερώνει την παρουσία του με τις πύρινες γλώσσες που κάθονται κάθε μια επάνω από το κεφάλι όλων εκείνων που ήσαν συγκεντρωμένοι στο υπερό.
Ακούστηκε και ένας ήχος στην Πεντηκοστή, αλλά αυτός δεν έγινε για τους Αποστόλους, για να πιστούν οι Απόστολοι, να πιστέψουν. Ακούστηκε αυτός ο ήχος στη συγκέντρωση για τους παρισταμένους Ιουδαίους, ώστε αυτοί να αναρωτηθούν τι συμβαίνει, τι ήχος είναι αυτός, και να συγκεντρωθούν εκεί κοντά στο υπερόν που έγινε η Πεντηκοστή. Για τους παρισταμένους λοιπόν Ιουδαίους ακούστηκε ο ήχος, χάρη τον οποίον εμφάνισαν και οι γλώσσες του πυρός. Αν και έπειτα από αυτά, ενώ είχαν ζήσει αυτά, είχαν δει αυτά, πάλι λέγανε γλεύκους με μεστομένηση. Μην τους ακούτε, είναι γεμάτοι από κρασί, είναι μεθυσμένοι. Θα έλεγαν περισσότερα αν δεν έβλεπαν τίποτα από αυτά. Πόσο οι άνθρωποι ήμασταν διεστραμμένοι και τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος τις αποδίδαμε στα πάθη και στα πονηρά πνεύματα. Και συνεχίζει ο Άγιος, εις μεν την Παλαιά Διαθήκη, όταν ανέβηκε ο Μωυσής, κατέβηκε ο Θεός. Ανέβηκε στο όρος Χορήβ και κατεβαίνει ο Θεός εκεί και του δίνει το γραπτό νόμο. Εδώ όμως, αφού η δική μας φύση ανυψώθηκε στον ουρανό ή μάλλον στον θρόνο του Βασιλέως, τότε κατέρχεται το Πνεύμα. Και αν το Πνεύμα ήταν ο λιγότερο, δεν θα ήσαν όσα συνέβησαν μεγαλύτερα και πλέον θαυμαστά. Διότι οι νεότερες πλάκες είναι πολύ ανώτερες και λαμπρότερα τα έργα. Δεν κατέβαιναν οι Απόστολοι από το όρος έχοντας στα χέρια τους στήλες από λίθο, όπως ο Μωυσής. Είχανε στο νου τους το Πνεύμα, το Άγιο, και ξεχυλίζοντας από κάποιο θησαυρό και από κάποια πηγή διδαχής και χαρισμάτων και όλων των αγαθών, περιήρχονται όλα τα μέρη και ήσαν οι ίδιοι με τη δύναμη της χάρη τους, βιβλία ζωντανά και νόμοι έμψυχοι. Είχε γράψει ο Θεός μέσα στις ψυχές τους το νόμο του. Είχανε γίνει η ίδια βιβλία. Και κατά αυτόν τον τρόπο κέρδισαν τις 3 και τις 5.000 και τα πλήθη της γης. Επειδή ήταν ο Θεός που μιλούσε σε όλους τους προσερχομένους με το στόμα εκείνων των Αποστόλων. Αυτή είναι η παράθεση από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, έτσι για να σχολιάσουμε και το παραθέτει ο πατήρ Δαμασκηνός. Αυτό που λέγει ο Αββάς Ισάκος Ήρος, ότι ο διαγραμμάτων νόμος μετά την παράβαση προσεθέθη. Πήραμε το γραπτό νόμο του Θεού μετά από την παρανομία, από την αμαρτία. Και συνεχίζουμε τώρα το κείμενό μας. Και λέγει ο Άγιος, πρώτον μεν λοιπόν, εις παν κτίσμα ελθόν εις την κτίσιν, γίνεται η θεωρία, η φυσική εννοή δια των αισθήσεων. Σε κάθε, λέει, κτίσμα, εννοεί βέβαια λογικό κτίσμα, γίνεται η θεωρία. Λογικό κτίσμα είναι οι άνθρωποι και οι άγγελοι. Σε κάθε λοιπόν λογικό κτίσμα γίνεται η θεωρία, η φυσική, η δια των αισθήσεων. Και διέρχεται δι' αυτής ο νους εν τη αποκαλύψη της νόσης. Και διέρχεται διαμέσου αυτής της θεωρίας της φυσικής ο νους με την αποκάλυψη της νόσης. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος παρατηρεί την κτήση, φωτίζεται και οδηγείται στην αποκάλυψη των λόγων των όντων. Γιατί υπάρχει το καθετή από τα όντα, από τα κτίσματα. Ποια είναι η αρχή του και ποιο είναι και το τέλος του, ποιος είναι ο σκοπός. Εμβαθύνοντας λοιπόν ο άνθρωπος με καθαρότητα πάντα, όταν έχει καθαρότητα μέσα στα όντα, μέσα στα κτίσματα, ανακαλύπτει τους λόγους των όντων και καταλαβαίνει ότι ένας είναι ο λόγος
και της αρχής των όντων, αλλά και το τέλος, ο Θεός Λόγος. Αυτός είναι η αρχή, η αιτία όλων των όντων και αυτός είναι και ο τελικός σκοπός. Παρατηρεί λοιπόν την κτίστη, οδηγείται στην αποκάλυψη των λόγων των όντων και δι' αυτών των λόγων των όντων οδηγείται στη γνώση του Θεού. Της δε συνεχίζει μη υποπίπτην τη αισθήση υπεφικώσει, θεωρία γίνεται εν αυτής νοητή. Σε αυτά λέει όμως τα οποία δεν υποπίπτουν στις αισθήσεις, στις πέντε αισθήσεις, αυτά δηλαδή που είναι νοητά, τότε γίνεται θεωρία νοητή στον άνθρωπο. Ο Θεός παρέχει θεωρία νοητή στα νοητά. Και συνεχίζει. Θεωρία νοητή εστί γνώσης φυσική. Η θεωρία η νοητή είναι γνώση φυσική. Η ενωθήσα την καταστάση της φύσεως ή της καλείται φυσικό φως. Η οποία λέει αυτή η νοητή θεωρία έχει ενωθεί, ενώθηκε με την κατάσταση της φύσεως. Είναι συγκεκραμένη με τη φύση μας και καλείται φυσικό φως. Η θεωρία αυτή η φυσική καλείται φυσικό φως και συνεχίζει. Τι δε στην γνώση της φυσική, τι είναι η γνώση φυσική και τώρα δίνει τον ορισμό, το βάθος. Γνώσης εστί διακρίνουσα το καλό εκ του κακού. Ή της καλείται και διάκρισης φυσική. Η φυσική γνώση, λέει, είναι εκείνη η οποία διακρίνει το καλό από το κακό. Η οποία και καλείται διάκρισης φυσική. Ενή γινώσκομαι το καλό εκ του κακού φυσικός άνευ μαθήσεως. Με την οποία διάκριση τη φυσική γνωρίζουμε, μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό, να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό φυσικό, κατά φυσικό τρόπο. Άνευ μαθήσεως, χωρίς να μας το διδάξει κάποιος. Έτσι και εδώ προφανώς μιλάει για τη συνείδηση. Έτσι είναι ο νόμος που βάζει ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, να διακρίνει, να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Να ξεχωρίζει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Αυτή τη συνείδηση την έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Και αυτοί οι οποίοι είναι αβάπτιστοι έχουν συνείδηση. Και αν ο άνθρωπος ακολουθεί τη συνείδησή του, το φυσικό αυτό νόμο, τη φυσική αυτή γνώση, θα βρει το Θεό. Ταύτην έθετο ο Θεός εν τη λογική φύση. Αυτή τη διάκριση τη φυσική, ο Θεός την έβαλε στην λογική φύση. Εκ δε της μαθήσεως, αύξηση και προσθήκη λαμβάνει. Ενώ δηλαδή ο άνθρωπος την έχει αυτή τη φυσική διάκριση και πιο κάτω θα το εξηγήσει, την έχει αυτός που είναι καθαρός στην ψυχή. Την έχει σωστή, γιατί μπορεί κανείς να διαστρέψει τη συνείδησή του. Εκ δε της μαθήσεως αύξηση και προσθήκη λαμβάνει. Από τη μάθηση, δηλαδή από το σχολείο, από τη μελέτη, από τη συμβουλή των άλλων κλπ. Αύξηση και προσθήκη λαμβάνει η φυσική αυτή γνώση. Ο νόμος ο φυσικός του Θεού, της συνείδησης, με τη μάθηση προσθήκη λαμβάνει. Έτσι εκλεπτύνεται η συνείδησή μας. Φωτίζεται περισσότερο. Και ο άνθρωπος αποκτά ακόμα πιο καλή, πιο τέλεια διάκριση του καλού και του κακού. Έχοντας ενεργό την φυσική γνώση που είναι η συνείδηση και μελετώντας και δεχόμενος και τις συμβουλές των συνετών, των σοφών κατά Θεών, πηγαίνοντας στο σχολείο του Θεού, μπορεί τελειότερα να γνωρίζει το καλό και να το ξεχωρίζει από το κακό. Ούκ έστιν της ο ταύτην μη έχουν. Και δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην την έχει αυτήν την φυσική διάκριση αρχικά δηλαδή. Όλοι έχουμε πάρει από το Θεό αυτό το δώρο, τη συνείδηση.
Γι' αυτό βλέπεις και ένα μικρό παιδάκι, του λες κακό και αμέσως συστέλλεται. Γιατί έχει αυτή τη φυσική διάκριση και πληροφορείται ότι αυτό είναι κακό. Και το ίδιο το καταλαβαίνει όταν το πεις και εσύ ακόμα περισσότερο. Και αυτή η δύναμη της φυσικής γνώσεως, της λογικής ψυχής, η διάκριση ζεστή του καλού και του κακού, η κινουμένη εν αυτή απαύστος. Και πάλι επαναλαμβάνει και τονίζει και λέει ότι αυτή η δύναμη της φυσικής γνώσεως, της λογικής ψυχής, είναι η διάκριση του καλού και του κακού. Έχει δηλαδή η λογική ψυχή μια δύναμη που είναι η φυσική γνώση, που είναι αυτή η διάκριση του καλού και του κακού. Η κινουμένη εν αυτή απαύστος, η οποία λειτουργεί στον άνθρωπο συνεχώς, η συνείδηση. Με οτιδήποτε βλέπει ή πράττει και τα λοιπά, μπορεί να διακρίνει αν είναι καλό ή κακό. Και οι στερηθέντες αυτής της διακρίσεως, της φυσικής διακρίσεως, κάτωθεν της λογικής φύσης είναι. Αυτοί γίνονται κατώτεροι από τη λογική φύση. Και μπαίνει στο βάθος εδώ και λέει ότι αυτοί οι οποίοι τη στερήθηκαν αυτή τη διάκριση, τη φυσική γνώση, είναι πιο κάτω από τη λογική φύση. Είναι στο παραφύση, που είναι η κατάσταση του μεταπτωτικού ανθρώπου. Γι' αυτό και βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει την καθαρότητα και έχουν βυθιστεί στα πάθη, δεν υπακούν ούτε στο φυσικό νόμο, στο νόμο της φύσεως, στην συνείδηση, σε αυτό το οποίο όλοι το παραδέχονται. Κλασικό παράδειγμα η ομοφιλοφιλία, που δεν είναι μόνο, όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, ο Μητυλαίος, παρανόμων, αντίθετη με τον νόμο του Θεού, αλλά είναι και παραφύση. Είναι αντίθετη με τη φύση, με το φυσικό νόμο, με τη φυσική γνώση, τη φυσική διάκριση, τη φυσική μάθηση, αυτό που έχει φυτέψει ο Θεός τον άνθρωπο, τη συνείδηση. Και αυτή είναι η κατάσταση του μεταπτωτικού ανθρώπου, του μη αναγεννημένου. Είναι το παραφύση. Οι δε έχοντες ταύτην, εκείνοι όμως που έχουν αυτή τη φυσική διάκριση, που είναι όσοι δια της μετανοίας μεταβαίνουν από το παραφύση στο καταφύση, ορθώς εν τη ψυχική φύση ίστανται. Αυτοί στέκονται σωστά. Εν τη ψυχική φύση. Στη φύση δηλαδή της ψυχής τους. Στη φύση τους στέκονται σωστά. Και ούκαι έχουσι τινά αφανισμών. Ενείς έδωκεν ο Θεός τη φύση προς τιμήν των λογικών αυτού. Και δεν έχουν κάποιον περιορισμό, κάποια απώλεια σε όσα έδωσε ο Θεός στην φύση προς τιμήν, ώστε να τιμήσει τα λογικά αυτού πλάσματα. Τους δε ταύτην την διάγνωση απολέσαντας, αυτούς δε οι οποίοι έχασαν τη διάγνωση αυτή, τη διάκριση αυτή του καλού και του κακού, τη διακρίνουσαν το καλό εκ του κακού, ονειδίζει ο προφήτης Δαβίδ λέγον, άνθρωπος εν τιμή ον ούσι νίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πέφτει στα πάθη και στην αμαρτία. Και ενώ είναι εν τιμή, ούσι νίκε. Δεν το κατάλαβε ότι τον είχε τιμήσει ο Θεός με ύψιστα χαρίσματα και δώρα. Ενώ όταν ήταν καθαρός στην ψυχή, ήταν εν τιμή, ήταν τιμημένος από το Θεό. Αλλά αυτό δεν τον κατάλαβε. Και άφησε τον εαυτό του να περιπέσει στα πάθη. Και παρασυνευλήθη, παρομοιάστηκε, έγινε παρόμοιος της κτίνεση της ανοήτης, με τα ανόητα κτίνη και ομοιώθη αυτής. Και έγινε όμοιος με αυτά, τα άλογα ζώα. Όπως
ο άσωτος γιος της παραβολής. Και παρασυνευλήθη, λέει εδώ, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανόητης. Έγινε χειρότερος από τα ανόητα κτίνια, από τα ζώα, τα οποία βρίσκονται στο καταφύσι, και ομοιώθη αυτής. Δηλαδή, από το καταφύσι έπεσε στο παραφύσι. Το καταφύσι όμως του ανθρώπου είναι να έχει κοινωνία και μετοχή στη ζωή του Θεού. Να κοινωνεί με τον Θεό και να μετέχει στη ζωή του Θεού. Με την πτώση όμως του ανθρώπου στην αμαρτία και στα πάθη, έγινε χειρότερος από τα ανόητα κτίνη, από τα ζώα. Και με τη μετάνοια ο άνθρωπος επανέρχεται στο καταφύσι. Και συνεχίζει μετά και λέει, η τιμή της λογικής φύσεως αυτή εστίν η διάκρισης. Η τιμή που μας έδωσε ο Θεός σε εμάς τη λογική φύση, αυτή η τιμή είναι η διάκρισης. Η διακρίνουσα το καλό από το κακό. Το επαναλαμβάνει. Και δικαίως τους απολέσαντας ταύτην, ομοίωσε ο προφήτης της ανοήτης κτίνεση. Με δίκαιο τρόπο λέει, αυτούς που έχασαν τη φυσική διάκριση κατά πάσα τη συνείδησή τους, τους παρομοίωσε ο προφήτης με τα ανόητα κτίνη. Δηλαδή με τα ζώα, τα οποία δεν έχουν το λογικό και διακριτικό. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν τη λογική και τη διάκριση στην κατάσταση της υγείας, δεν την έχουν σωστή, την έχουν χάσει, αυτοί μοιάζουν με τα άλογα ζώα. Εν ταύτη δυνατόν εστίν, σε αυτή λέει, όταν μείνει κάποιος στην καθαρότητα της ψυχής, το καταφύσει, εν ταύτη δυνατόν εστίν ημίν ευρύν την οδόν του Θεού. Όταν ο άνθρωπος παραμείνει στην καθαρότητα και έτσι φυλάξει αυτή την φυσική γνώση, τη διάκριση του καλού και κακού, ακέραιη, χρησιμοποιώντας αυτή, μπορεί να βρει την οδό του Θεού. Όταν δεν μολυνθεί ο άνθρωπος από τα πάθη και δεν διαστραφεί η συνείδησή του και δεν χάσει τη διάκριση του καλού και του κακού, τότε μπορούμε, είναι δυνατό στον άνθρωπο να βρει την οδό του Θεού χωρίς βιβλία και διαβάσματα. Αυτό γινότανε στους αρχαίους ανθρώπους που δεν είχαν τον νόμο. Η φυσική γνώση, η φυσική διάκριση τους οδηγούσε να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη του Δημιουργού και να πιστεύουν στο Θεό. Και αυτή εστίν η γνώση φυσική. Και αυτή προηγείται της πίστεως. Αυτή λοιπόν η γνώση φυσική, επαναλαμβάνει, αυτή προηγείται της πίστεως. Και αυτή οδός εστί προς τον Θεό. Εδώ είναι το σημαντικό, ότι αυτή η γνώση η φυσική, στον καθαρό στην ψυχή, είναι οδός προς τον Θεό. Λένε μερικοί, μόνο οι Ορθόδοξοι θα σωθούμε. Αυτοί που δεν άκουσαν ποτέ για Θεό, που είναι σε χώρες ιδωλολατρικές, να όμως που και αυτοί έχουν τη δυνατότητα να βρουν τον Θεό. Το λέει εδώ ξεκάθαρα ο Άγιος. Εάν φυλάξουν την φυσική γνώση που τους έχει φυτέψει ο Θεός μέσα τους, που είναι η διάκριση του καλού και του κακού, αυτή λέει οδός εστί προς τον Θεό. Μέσω αυτής της φυσικής διακρίσεως θα οδηγηθούν στον Θεό. Αυτό που λέγαμε μέσω των κτισμάτων, εάν ο άνθρωπος έχει καθαρότητα, μέσω των κτισμάτων πάλι βρίσκει τον Θεό και την πίστη. Και τώρα το λέει ότι μπορούμε και μέσω της φυσικής διακρίσεως που έχουμε στην ψυχή μας ο κάθε άνθρωπος, εάν τη φυλάξουμε σωστή
και καθαρή. Και εν αυτή γινώσκομεν διακρίνε το καλόν εκ του κακού και δέξαστε την πίστη. Με τη φυσική αυτή διάκριση μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό και να δεχτούμε την πίστη. Το τονίζει πάλι. Σε αυτή, όταν είμαστε σε αυτή τη φυσική γνώση, γνωρίζουμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό και να δεχθούμε, γινώσκομε διακρίνε και δέξαστε και να δεχθούμε την πίστη. Μπορούμε να δεχθούμε την πίστη όταν αξιοποιήσουμε αυτή τη φυσική διάκριση του καλού και του κακού. Και συνεχίζει. Οι γνώσεις δε βαθμίσεστη. Οι γνώσεις δε, λέει, είναι σκαλοπατάκι. Είναι μια βαθμίδα, ένα σκαλοπάτι. Δια της οποίας ανέρχεται της εις το ύψος της πίστεως. Αυτή η φυσική γνώση, η διάκριση του καλού και του κακού, είναι ένα μικρό σκαλοπατάκι για να ανέβουμε στο ύψος της πίστεως, για να πιστέψουμε στο Θεό. Πρέπει να περάσει κανείς από τη γνώση τη φυσική για να φτάσει στο ύψος της πίστεως και να εισέλθει στην πίστη. Να περάσει από αυτή την καλή αξιοποίηση της φυσικής διακρίσεως του καλού και του κακού. Και μετά του ανοίγεται ο δρόμος της πίστεως. Και όταν φτάσει εγγύς αυτής και όταν φτάσει κοντά σε αυτήν, δηλαδή κοντά στην πίστη, ουκέτι πάλιν χρήζει αυτής. Πλέον δεν έχει ανάγκη από αυτή τη γνώση όταν αρχίζει και πλησιάζει την πίστη. Διότι διακριτικά η γνώση πάει στην άκρη. Και αναφέρεται εδώ στο του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους που λέει «Νιν γαρ φυσίν εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους νοούμεν». Όταν δε έλθει το τέλειον, το εκ μέρους καταργηθήσεται. Το τέλειο εδώ είναι η πίστης. Όταν δηλαδή έλθει η πίστης, καταργείται το επιμέρους, το εκ μέρους. Αυτό το μερικό που γνωρίζουμε με τη διάκριση του καλού και του κακού. Μετά έρχεται η πίστης και πλέον δεν χρειαζόμαστε αυτή τη φυσική γνώση. Και συνεχίζει. Έστι γνώσης προηγουμένη της πίστεως, που προηγείται της πίστεως, πάει πριν από την πίστη, και έστι γνώσης τικτωμένη εκ της πίστεως. Και υπάρχει άλλη γνώση που γεννιέται από την πίστη. Είναι η γνώση η πνευματική. Το λέει πιο κάτω. Η γνώση η προηγουμένη της πίστεως έστι γνώσης φυσική. Η γνώση που προηγείται της πίστεως. Η δε τικτωμένη εκ της πίστεως γνώση εστί πνευματική. Εκείνη που γεννιέται από την πίστη είναι γνώση πνευματική. Έτσι όταν ο άνθρωπος αξιοποιήσει σωστά τη διάκριση, τη φυσική αυτή γνώση του καλού και του κακού, θα φτάσει στην πίστη. Όταν φτάσει στην πίστη, δεν χρειάζεται πλέον την προηγούμενη γνώση, αλλά προχωράει σε μια άλλη γνώση που γεννιέται τώρα πλέον από την πίστη. Η οποία δεν είναι παραλόγων, αλλά είναι υπερλόγων. Είναι υπέρλογη. Όπως είπε πιο πάνω, οι γνώσεις σαν γνώσεις είναι ενιαία. Είναι ενιαία και απλώς έχει σκαλοπάτια. Από τη φυσική γνώση περνάει ο άνθρωπος στη πνευματική γνώση. Και συνεχίζει και λέει «Η φυσική γνώση ή της εστίν η διάκριση του καλού και του κακού, η φυσική γνώση που είναι η διάκριση του καλού και του κακού, η υπό του Θεού εντεθήσα τη φύση ημών, η οποία τέθηκε μέσα σε εμάς, στη φύση μας από το Θεό, αυτή πείθη μας». Αυτή μας πείθη. Το εξηγεί δηλαδή. Αυτή η διάκριση μας πείθη ότι δι πρέπει πιστεύει το Θεό το παραγαγόντι τα πάντα. Ότι πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος το Θεό ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Αν είσαι αληθινά ορθολογιστής, λογικός άνθρωπος, που διασώζεις δηλαδή τη φυσική αυτή γνώση, τη φυσική διάκριση του καλού και του κακού, βλέποντας όλη αυτή την κτήση, τη δημιουργία, την τελειότητα, τη σοφία, το κάλους, την ομορφιά,
τη δύναμη που είναι κρυμμένη μέσα στην κτήση, οπωσδήποτε θα αναχθείς στην πίστη, θα πιστέψεις στο Θεό. Αυτοί οι επιστήμονες που δηλώνουν άθεοι δεν είναι επιστήμονες. Είναι τρελοί στην πραγματικότητα. Είναι ανορθολογιστές και όχι ορθολογιστές. Είναι παράλογοι. Έτσι, γιατί η λογική, η φυσική λογική σου λέει ότι τίποτα δεν γίνεται από το τίποτα. Από το τίποτα δεν γίνεται τίποτε. Και όμως αυτοί μας λένε υπάρχει αυτόματη γέννηση. Από το μηδέν λέει έγινε τα πάντα. Πώς? Από μια μεγάλη έκρηξη. Ποιος την έκανε την έκρηξη? Δεν μας λένε. Μια ανομαλία λέει. Τι θα πει ανομαλία? Και ποιος δημιούργησε αυτή την ανομαλία για να γίνει το Big Bang? Μια μαθηματική ανομαλία λέει. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Από το μηδέν παίρνουμε μηδέν. Ένας λογικός άνθρωπος λοιπόν οπωσδήποτε διασώζοντας τη φυσική γνώση, τη φυσική διάκριση, θα πει ότι υπάρχει Θεός δημιουργός που δημιούργησε τα πάντα. Και αν αυτά έχουν τόση τελειότητα, τόση σοφία, τόσο κάλλος, πολύ πιο σοφός, έτσι πάσοφος και πολύ πιο δυνατός, παντοδύναμος και πολύ πιο ωραίος, να το πούμε έτσι, κάλλος θα έχει αυτός που τα έφτιαξε όλα αυτά. Αυτό είναι λοιπόν η λογική πορεία, η φυσική πορεία του ανθρώπου που διασώζει τη διάκριση. Θα φτάσει στην πίστη. Και αφού πιστέψει, μετά θα προχωρήσει σε μια άλλη γνώση, άλλου είδους θα λέγαμε γνώση, η οποία πλέον γεννιέται από την πίστη. Και μαρτυρεί η δύναμη της φύσεως ότι πρέπει το ανθρώπο πιστεύσε το παραγαγόντι εις την κτήσιν ταύτα πάντα και πιστεύσε τις λόγεις των εντολών αυτού και ποιήσε αυτούς. Απλά πράγματα. Εφόσον φτάσεις με τη φυσική λογική, τη φυσική διάκριση του καλού και του κακού στο να πιστέψεις ότι υπάρχει Θεός Δημιουργός, μετά θα πεις, αφού υπάρχει ο Θεός λοιπόν που έφτιαξε τα πάντα, μας έχει δώσει και νόμους, θα πρέπει να μάθω τους νόμους και να τους ακολουθήσω. Τι πιο φυσικό και τι πιο λογικό. Αυτός που με έφτιαξε, αυτός γνωρίζει τα πάντα για μένα, αυτός γνωρίζει και τις προδιαγραφές του είναι μου, αυτός γνωρίζει πώς πρέπει να λειτουργήσω, πώς να λειτουργήσω το σώμα μου, την ψυχή μου, πώς να σταθώ απέναντι σε όλα τα κτίσματα. Και επομένως μετά οδηγείται στο να πιστέψεις τα λόγια στις εντολές του Θεού και να τις εφαρμόσει. Μαρτυρεί, λέει, η δύναμη της φύσεως ότι πρέπει ο άνθρωπος να πιστεύει στο Δημιουργό του παντός. Σε εκείνον ο οποίος δημιούργησε, έφερε στην κτήση, έφερε στην ύπαρξη όλα αυτά και να πιστεύσει στους λόγους των εντολών αυτού και να τους κάνει πράξη. Και μιλάει τώρα και για τον γραπτό νόμο, ο οποίος ήρθε αργότερα. Και να πιστέψει, λέει, στους λόγους των εντολών αυτού και να τους κάνει. Ο Θεός που έφτιαξε τα πάντα μας έδωσε και τον νόμο Του. Επειδή χάσαμε την καθαρότητα που θα έπρεπε να έχουμε και δεν μπορεί να μας το γράψει στην καρδιά μας γιατί είναι βρώμικη, μας τον έγραψε ως κείμενο, σε πλάκες, σε χαρτί και καλούμαστε να τον εγκολποθούμε. Και εκ του πιστεύσε, και όταν λοιπόν ο άνθρωπος πιστεύσει στους λόγους και στις εντολές του Θεού, τότε όταν πιστεύσει, εκ του πιστεύσε τίκτεται ο φόβος του Θεού. Βλέπετε πως είναι η πορεία. Ο άνθρωπος διασώζει τη φυσική διάκριση του καλού και του κακού. Βλέπει με τη φυσική θεωρία σωστά την κτήση. Δια της κτήσεως ανάγεται στην πίστη. Πιστεύει στο Θεό. Και εκ του πιστεύσε αρχίζει να φοβάται τον Θεό. Γιατί ο Θεός του μιλάει για κόλαση, για αιώνια κόλαση, για αιώνια απώλεια. Και αν δεν τηρήσει τον νόμο του, θα οδηγηθεί εκεί. Να πως γεννιέται ο φόβος του Θεού. Όταν λοιπόν πιστεύσει ο άνθρωπος στον Θεό ότι υπάρχει Θεός και ότι έχει δώσει τις εντολές και τα λοιπά και ότι έχει δώσει έναν δρόμο, το μοναδικό δρόμο, για να επανέλθει ο άνθρωπος κοντά του, τότε εκ του πιστεύσε, από την πίστη στον Θεό, τίκτεται ο φόβος του Θεού. Γεννιέται πλέον ο φόβος του Θεού. Και η υψηλή, η λογική αυτή πίστης, αυτή τώρα πια που είναι η αρχική πίστης, η λογική, η υψηλή πίστης,
Αυτή η πίστης ποιεί εν ημίν των φόβων του Θεού. Αυτή ενεργοποιεί, δημιουργεί μέσα μας τον φόβο του Θεού και αναγκάζει μας ο φόβος του Θεού. Τι μας αναγκάζει? Μετανοήσε και εργάσαστε. Όταν λάβουμε αυτό το δώρο που λέγεται φόβος του Θεού μέσα μας, που είναι εκδήλωση της χάριτος του Θεού, τότε αυτός ο φόβος μας οδηγεί, μας αναγκάζει να μετανοήσουμε και να εργαστούμε την αρετή, τη μετάνοια. Και έτσι ο άνθρωπος φτάνει στη μετάνοια. Βλέπετε πώς είναι η διαδικασία. Και ακολουθεί, λέει, ταύτη τη φυσική γνώση, και αυτή τη φυσική γνώση την ακολουθεί και τη εξ αυτής ψηλή και λογική πίστη. Τι την ακολουθεί τώρα, όταν δουλέψει μέσα μας, όταν ενεργοποιηθεί ο φόβος του Θεού, ακολουθεί κέντησης διηνεκής της συνειδήσεως. Μας κεντάει η συνείδηση συνεχώς, διαρκώς. Μας ελέγχει η συνείδηση για αυτά που κάναμε. Μνήμη του θανάτου αδιάλειπτος. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το θάνατο αδιάλειπτα. Και φροντίστης βάσανος ούσα έως της εξόδου ταύτης. Και φροντίδα για την ψυχή μας, η οποία είναι σαν ένα βάσανο, μία μέριμνα, η οποία φτάνει μέχρι την έξοδο από αυτή τη ζωή. Αρχίζει πλέον ο άνθρωπος να παίρνει το δρόμο του Θεού. Ας σταματήσουμε εδώ και αρχίσουμε την επόμενη φορά. Νομίζω όλα αυτά μπορεί να είναι λίγο δυσνόητα, αλλά τα αναλύουμε όσο μπορούμε περισσότερο για να είναι κατανοητά και νομίζω είναι πολύ φωτιστικά. Μπαίνουμε στην ουσία, θα λέγαμε, των πραγμάτων, πώς μπορεί ο άνθρωπος, πόσο ωραία και αναλυτικά μας τα λέει ο Ισαάκ. Μακάρι λοιπόν να αγωνιστούμε και αυτά που πιστεύουμε και μελετούμε να τα κάνουμε και πράξη για να αξιοθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των σώσον Κύριε των λαών και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκα βασιλεύς κατά βαρό ενός και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πουλείτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.